Unemployment in Greece has reached 11%, its highest level since August last year, according to Eurostat. Protesters on the streets of Athens argue that at the same time, wages are too low to cover expenses in the capital. Δουλεύω εξάωρο εξαήμερο, αμείβομαι με τον κατώτατο, θεωρούμε μια απασχόληση, 605 καθαρά. Αυτά τα χρήματα υπαρκούν για να... Δεν υπαρκούν καθόλου. Γιατί δεν αλλάζει δουλειά. Δεν είναι εύκολο να βρεις δουλειά. For some workers, obtaining remuneration for extra work is a lengthy and complicated process. Τώρα φτάνω γύρω στα 8,5 εκατοστάρικα μετά από 850 ευρώ, μετά από μια μεγάλη δικαστική διαμάχη, στην οποία δεν δικαιώθηκα πλήρως, δικαιώθηκα εν μέρη. Ζητούσα τριετίες, επίδομα γάμου, υπερορίες, υπερεργασίες και νυχτερινή απασχόληση. Ή αναγκόζομαστε να δουλεύουμε περιστασιακά και στη δεύτερη εργασία μαύρη, ή πρέπει να κόψουμε, είναι αυτό που λέμε να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι, αλλά πώς να το σφίξεις, τι άλλο να βγάλεις. Απλά περικόβεις από τα παιδιά σου και στερείς πράγματα και από τον εαυτό σου. Trade unions in Greece have called for more collective bargaining agreements, which formalize negotiations between employers and employees. Μία από τις πιο βαριές κληρονομιές στο μνημονίο στην Ελλάδα είναι η αναστολή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παρότι η χώρα έχει βγει από την κρίση χρέους, ελάχιστες έχουν τεθεί και πάλι σε ισχύ, με σημαντικότερη εξαίρεση αυτή στο κλάδο του τουρισμού. Unions say such agreements allow workers to ask for better wages and conditions. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το ποσοστό αυτό φτάνει στο 86%, ενώ στην Ελλάδα σήμερα μόνο το 24% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.